Την πώληση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων εξετάζει ΕΝΗ, με τα σενάρια να περιλαμβάνουν και τις δραστηριότητες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η βόμβα έπεσε από το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές προσκύμνες στον Ιταλικό Ενεργειακό Κολοσσό. Με τον Γιώργο Παπαναστασίου, ωστόσο, να διαψεύδει τις φήμες. Ναι, εμείς δεν έχουμε μια τέτοια πληροφόρηση από την εταιρεία. Αντιθέτως, το τι βλέπουμε είναι ένα έντονο ενδιαφέρον από την εταιρεία και τον συνέδριο της Ιψοτάλ για γρήγορη αξιοποίηση του Κρόνος. Το πλάνο για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Μαμούτ στους ταμιευτήρες του Κρόνος 1 και 2 στο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ αναμένεται να υποβληθεί από την ΕΝΗ και την Total, σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαναστασίου, πριν το τέλος του χρόνου, κάτι που προβλέπεται από τα χρονοδιαγράμματα. Η παρουσία της κοινοπραξίας σε 7 συνολικά άδειες έρευνα στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και η ισχυρή παρουσία της στην περιοχή, όπου η ΕΝΗ διατηρεί σταθμούς υγροποίησης στα τερματικά της Αιγύπτου, θεωρούνται εγγύηση για την παραμονή της εταιρείας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σε διαζύγιο κοινή συνενέση που θα περιλαμβάνει την παραλαβή της πλωτής μονάδας φυσικού αερίου Προμηθέας και την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό από την ΕΤΙΦΑ μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την κινέζικη CPP, φαίνεται να καταλήγουν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο μερών. Η εστίαση της ΕΤΙΦΑ είναι για να μεταφερθεί το πλοίο από τη Σανγκάη στο Βασιλικό. Το τι διαφαίνεται και το φως στον ορίζοντα είναι με διαφορετικό τρόπο ολοκλήρωση του τερματικού, όχι μέσα από τη σύμβαση, από τον ιδιοκτήτη του τερματικού που είναι η ΕΤΙΦΑ. Συζητούμε, έχουμε σχεδιασμό, έχουμε και πλάνο 1 και πλάνο 2 αναλόγως των εξελίξεων. Με τον διάλογο να παίρνει παράταση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέχρι την οριστική κατάληξη.